дорогие вообще. Αδελφοί, Μωσής μίζων απλού των ηγισάμενων των εν Αιγύπτω θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν. Οι λόγοι τους οποίους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Μωυσέως. Ο Μωυσής εκλεκτός του Θεού, ο Φαραώ διώχτης των Εβραίων και ο Μωυσής σώζεται δια θαύματος. Εξέδωκε νόμων ο Φαραώ να φωνεύονται τα άρενα τέκνα των Εβραίων για να μην πολλαπλασιαστούν. Ο νόμος αυτός είναι το εισταζμέας, η οποία έπρεπε να φωνεύουν τα άρενα τέκνα μόλις εγενόντο. Πλην όμως εμέ εφοβούντο τον Θεόν, λέγει η Αγία Γραφή. Δεν είναι όπως σήμερα όπου εμέ των σημερινών ημερών και οι μεευτήρες των σημερινών ημερών φωνεύουν χωρίς να φοβούνται τον Θεόν. Όταν γέννησε η μητέρα τον Μωυσή, έπλεξε ένα καλάθι, το άλυψε με πίσαν, έβαλε το παιδάκι της μέσα, το έκλεισε και το έριξε σε ένα μέρος όπου επήγαινε η θυγάτηρ του Φαραώ και ελούζε το εις τον Νείλον ποταμόν. Όταν έφτασε εκεί η θυγάτηρ του Φαραώ, η οποία ή το άτεκνος, είδε εκείνο το καλαθάκι και ήκουσε φωνήν βρέφους. Επλησίασε και το άνοιξε και είδε μέσα ένα βρέφος το οποίον έκλαιε. Εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται μία Εβραία και της λέγει «Να το αναλάβω, να το μεγαλώσω εγώ» ή το «Η μήτρ του Μωυσέως». Το έδωκε η θυγάτηρ του Φαραώ στα σχήρας της, το ανέθρεψε και του έδωκε το όνομα Μωυσής. Μος σημαίνει νερό στην αιγυπτιακή γλώσσα. Δι' αυτό συμβόλιζε ότι εσώθηκε ο Μωυσής από το νερό. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι μέσα στο παλάτι του Φαραώ, όπου η θυγάτηρ του το ανέθρεψε, μέγας εγένετο. Τούτο σημαίνει ότι έφτασε η ηλικία όριμων, 40 ετών. Τότε λέγει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφων τον Μωυσήν, ότι μίζωνα πλούτων ηγισάμενος των Αιγύπτων θησαυρών, μεγαλύτερον πλούτο λέγει από τους θησαυρούς των Αιγυπτίων, εδιάλεξε ο Μωυσής των ονειδισμών του Χριστού. Διατί, διότι απέβλεπε λέγει στην μισθαποδοσία. Δεν ήθελε να μείνει στο παλάτι του Φαραώ
ο οποίος τον προετοίμαζε να γίνει βασιλεύς της Αιγύπτου. Επροτίμησε, λέγει, να συμπάσχει με τον λαό εκείνον τον οποίον κατατυρανούσε ο Φαραώ. Και δεν θέλησε, λέγει, τα πλούτη της Αιγύπτου, αλλά τον ονειδισμόν του Χριστού. Ονειδισμός σημαίνει εμπεγμός. Επροτίμησε να εμπέζεται, να διασύρεται, να συκοφαντείται, παρά, λέγει, να βρίσκεται μέσα στο παλάτι του Φαραώ και να αμαρτάνει. Αμάρτανε ο Μωυσής, επειδή συνέτρωγε με τους ειδωλολάτρας, δι' αυτό εθεώρη τον εαυτόν του ως υποπίπτοντα στην αμαρτία. Και προτίμησε, λέγει, να ξεχωρίσει τον εαυτόν του από τους Αιγυπτίους. Και δραπέτευσε και έφυγε στην γη Μαδιάμ. Επροτίμησε τον ονειδισμόν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής όμως, όταν ομιλούσε, δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός. Πώς ομιλεί περί του Χριστού? Διότι το πνεύμα του, το οποίο ενίσχυε η χάρη του Θεού, έβλεπε τα μετέπειτα και έλεγε εις τους Εβραίους ότι από εσάς, λέγει, θα αναστήσει ο Θεός αδελφών προφήτην ως εμέ, τούτου ακούσεστε. Και ομιλούσε περί του Χριστού ο Μωυσής, ότι θα είναι ο μέγας προφήτης των προφητών, η ακρότης και αυτού να ακούεται. Έβλεπε τον Χριστόν, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Και προτίμησε, λέγει, τον ονειδισμόν του Χριστού. Προτιμήσεις. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αδερφοί μου, όταν γεννηθεί στον κόσμο τούτο, να διαλέξει, να προτιμήσει. Ενώπιον του βρίσκεται ο Χριστός, απέναντί του ο κόσμος. Και καλείται να εκλέξει, να προτιμήσει. Ο Μωυσής προτιμά τους εμπεγμούς και τα θλίψεις τα οποία υπέμεινε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν. Δι' αυτόν τον λόγο δεν θέλει τους θησαυρούς των Αιγυπτίων, ούτε τα στιμάς. Εμείς όμως οι άνθρωποι σήμερα και οι ακούοντες των Θείων Λόγων αυτή τη στιγμή έχουμε άλλες προτιμήσεις παρά τον ονειδισμό του Χριστού. Εκκυλίας Μητρός ξεχωρίζει. Προτιμώ, λέγει, αυτό. Ο άλλος προτιμώ το άλλο. Και ο έτερος το έτερον. Κάθε ένας προτιμά τα του κόσμου τούτου, δεν προτιμά τον ονειδισμό του Χριστού. Θέλει να ακολουθήσει τα του κόσμου τούτου τα πρόσκαιρα, τα μάταια. Δεν θα υπούμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει προτιμήσεις στον κόσμο τούτον, αλλά τις προτιμήσεις αυτάς να τις ελέγχει. Εάν οι προτιμήσεις του κόσμου τούτου είναι αμαρτωλές, τότε πρέπει να απόσχει από την αμαρτία, ενός ο Μωυσής, ο οποίος δεν ήθελε να είναι στο παλάτι του Φαραώ, παρά να βρίσκεται ελεύθερος μακράν από την αμαρτία. Μέσα στον κόσμο των ημερών μας πολλές προτιμήσεις. Η νεότης προτιμά τα καταγόγια και τους χορούς και τις διασκεδάσεις. Και όταν μεγαλώσει ακόμη λίγο, προτιμά την σάρκα. Δεν προτιμά τον ονειδισμό του Χριστού. Και όταν εισέλθει μέσα στην βιοπάλη, προτιμά τα εμπόρια, τις διασκεδάσεις,
τα σμέθας, τα χαρτοπαίγνια, την αδικία, τη συκοφαντία και μοίρια άλλα τα οποία ο διάβολος παίρνει στον δρόμο του ανθρώπου. Δεν προτιμά τον ονειδισμό του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Μωυσής εξέλεξε τον ονειδισμό του Χριστού, λέγει, δια ποιον λόγων, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Από τη στιγμή κατά την οποία, αδερφέ μου, δεν βλέπεις την μισθαποδοσίαν, δηλαδή τι σου ετοιμάζει ο Θεός στην Βασιλεία του την επουράνιον, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Χριστό. Εάν εγνώριζες τι ήταν ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβει στον Παράδεισο, δεν θα προτιμούσες τα του κόσμου τούτου, αλλά τη μισθαποδοσία την οποία δίδει ο Χριστός εις εκείνους οι οποίοι εργάζονται το αγαθόν. Θα αγαπούσες τους πόνους του κόσμου τούτου, τους οποίους υπεσχέθη ο Θεός ότι θα δώσω εις τους εκλεκτούς μου, λέγει. Όταν σας καλώ να με ακολουθήσετε, λέγει, δεν σας καλώ να μην έχετε πόνους και θλίψεις. Οι εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Εάν ετήρησαν το λόγο μου, λέγει, θα τηρήσουν και το λόγο το δικό σας. Εάν με αγάπησεν ο κόσμος, θα σας αγαπήσει και εσάς. Σας δίδω έναν δρόμο ανηφορικό, στενών και τεθλιμμένων και με ένα σταυρό στο νόμο. Αυτός είναι ο δρόμος της θλίψεως, αλλά και η μισθαποδοσία την οποία υπόσχεται ο Θεός σε εκείνους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Και αγάπησεν ο Μωυσής τον ονειδισμό του Κυρίου και έφτασεν εις το σημείο να γίνει εκείνος ο Θεόπτης Μωυσής, να ειδεί τον ίδιο τον Θεόν. Ιξιώθη επάνω εις το όρος Σινάδη και έλαβε τας 10 εντολάς. Ιξιώθη θαυμάτων υπερφυσικών και έφερεν εις πέρας την αποστολή του και έλαβε από τον Θεό την μισθαποδοσία την οποία προτίμησε. Αδερφοί μου, εις εμάς εναπόκειται τι θα ακολουθήσουμε. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό ή αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον θησαυρούς του κόσμου τούτου και τις απολαύσεις του κόσμου τούτου και την αμαρτία του κόσμου τούτου. Πλην όμως να μην περιμένουμε μισθαποδοσία, διότι εκείνος ο οποίος εργάζεται και θλίβεται και υπομένει και αγωνίζεται, αυτός θα λάβει τον μισθό. Εκείνος ο οποίος δεν αγωνίζεται αλλά βλέπει προς τα κάτω και όχι προς τον ουρανό, όπου είναι το τέρμα, να μην περιμένουμε και μισθαποδοσία. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας δώσει τη χάρη Του, να μας ευλογήσει σήμερον, όπου μας εμνημόνευσε ο Απόστολος Παύλος το πλήθος των Αγίων, οι οποίοι έφεραν εις την ζωή Τον, έπαθον εις την ζωή Τον, έχισαν το αίμα Τον και έλαβαν την μισθαποδοσία εις την ουράνιον βασιλεία. Αξίωσε μας, Κύριε, και εμάς, έχοντες ως παράδειγμα τους Αγίους Σου, να ακολουθήσουμε τον δρόμο των ειδικών Σου και των ονειδισμών των δικών Σου, για να αξιωθούμε της επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.